will disappear from this earth. I will become Muslim. No, I'm Catholic. It's fine. No, I'm not sad, you know. I cannot go to sleep. I'm not in the mood to go to sleep. I would like to go up there. You see there? There. The last floor. I want to be there. The last floor. I spoke with Alex. Yes, we spoke. He was landing in Paris and I think he's in Greece now. Busy. I don't know if I come to Greece to meet Alex. He just arrived, so let's see. He has so many things to do and I cannot fly to Greece at the moment. I am here busy. But he must come and search for me. Yeah, he should chase. I mean, I know he's used to everything and I am easy. I mean, I think the man should be the man and the woman, and we have to give our best. So yes, I might come to Greece, but he has to earn it. It's not given. Where he has every possibility in Greece for everything. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί θα τρελαθώ. Ένα άνθρωπο έχει αϊπνίε και εμεί παρακολουθήσαμε όλο το παραλήρημα τη αϊπνία τη αλήθεια. Δεν είναι, δεν είναι, παιδιά. 2,5 ώρα το βράδυ. Όχι, όλο. Είχε πολλέ αϊπνίε. Είχε έξω με τον Μπουρτσαλαρά, α πούμε, όπω το λένε, όχι το Μπουρτσαλίφα. Βεβαίω. Λοιπόν, ναι, το Μπουρτσαλίφα έβλεπε. Και άρχισε να παραλυρεί ότι ναι, ήρθε, μου μίλησε, ναι. Μου μίλησε και εγώ είμαι ερωτευμένη, αλλά θέλω να με βρει και ένα πρίγκιπας Άραβας και να φύγουμε τον πρίγκιπα τον Άραβα. Περίμενε λίγο να το βάλουμε. Είναι εγκρανίο, να το βάλουμε, να το τοποθετήσουμε σωστά. Ναι. Το κορίτσι αυτό λοιπόν ερωτεύτηκε. Μπράβο. Ναι. Ήταν αυτός ο κεραυνοβόλος. Κατά φαντασία. Πώς ερωτεύεσαι κάποιον που δεν έχει τίποτα. Μπορώ λίγο να ολοκληρώσω. Σε μια σκάλα, όποτε κάνω ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορείτε να κρίνετε το πώς αισθάνεται ο άλλος. Εγώ είμαι ρομαντικός, ακούω πάντα. Μπράβο. Δηλαδή αμέσως μπαίνετε στη θέση να κρίνετε το πώς αισθάνεται ο άλλος. Δεν είναι το δικαίωμα να το κάνει. Να μιλήσει η γυναίκα, πες φεϊ, πες. Έχει καημό η Αλέσια, πες το. Έχουν αυτή τη σχέση για ένα διάστημα που λέμε στα τηλέφωνα. Ας την να μιλήσει, ρε παιδί. Έχουν μαζί. Πλατωνικά. Μα και αυτός την παίρνει τηλέφωνο. Κοιμάται και αυτός μας έχει πει με το τηλέφωνο ανοιχτό. Δεν είμαι σίγουρος. Μήπως το ξεχνάει αυτό. Της λέει θα μπω στο Survivor και σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περίμενε με. Περίμενε με. Και περίμενε να δω κάτι. Αν αξίζει. Περιμένει αυτή, περιμένει αυτή. Τη στέλνει οι followers μηνύματα, απαντάει. Βγαίνει αυτός από το παιχνίδι. Την παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το έμαθε. Ο πρώτος που κάλεσε ο παπάς ήταν ο φίλος του και δικηγόρος, ο κύριος Σούρλας. Για ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θα στεναχωρεθείς. Θα στεναχωρεθείς. Όχι, θα στεναχωριόταν άμα καλούσε κάποια άλλη κοπέλα. Τη τηλεφωνεί, όπως είπε, επικοινώνησαν και τώρα θέλει σε κάποιον να τα πει. Ξαπλώνει και λέει δεν μπορώ να κινηθώ. Βγαίνει έξω, λέει θα κάνω ένα live. Ωραία, το θέμα είναι μίλησαν ή δεν μίλησαν. Μα όταν είσαι ερωτευμένος δεν παίρνει τον ρωτάσιο. Κάτσε να σε παρακαλώ πολύ. Μίλησαν, το είπε και η ίδια. Ωραία, και τι μίλησαν. Busy. Αλλά έχει πάρα πολύ απασχολημένο πρόγραμμα. Είναι πολύ busy. Ο παπάς μήπως επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα. Και αυτή είναι απασχολημένη και λέει σκέφτεται τώρα κάτι που όλες θα το σκεφτόμασταν και γυναίκες και άντρες. Δεν έχει να κάνει με το φίλο. Ότι αν θέλεις και αγαπάς, όχι. Αν θέλεις και αγαπάς, διεκδικείς και κυνηγάς. Και λέει αυτή. Μα τι να διεκδικεί, δεν έχει δει μια φορά να πάρει το αεροπλάνο. Να πάρει το αεροπλάνο και να πάει να τη βρει στο Ντουμπάι και να βγει στη Μαλέσκου με ένα link. Είναι ένας μεγάλος, δυνατός link. Αλλά μετά σκέφτεται ότι είναι ο κορονοϊός και δεν μπορεί να γίνει το ταξίδι. Το περί θα το βάλετε να κάνει σχολείο ή όχι θέλει. Ένας μεγάλος. Να μας πει και ο Βαγγέλης στο σχολείο. Απλώς να πω κάτι. Ότι αυτό το κορίτσι είναι ένα κορίτσι μορφωμένο, ναι. Έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν λέει πράγματα τα οποία είναι στη φαντασία της. Ναι. Προφανώς κάπου βασίζεται.